Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα, Νίκη. Όλα μαζί, μπήκε ο Ιούλιος εδώ, κάθε μέρα μαζί και για αυτό το μήνα, όχι ολόκληρο, αλλά μέχρι εκεί που θα πάει τέλος πάντων η εκπομπή μας, θα σας κρατάμε παρέα και πάλι. Με όμορφη διάθεση, έτσι καλοκαιρινή. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο? Καλά, δεν έβριξε τελικά, είδες. Δεν έβριξε, φυσούσε λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, νομίζω ότι εκείνοι που είχαν αισιοδοξία το απόλαυσαν ακόμα και εκεί, έτσι. Να το τονίσεις. Εκεί να το τονίσουμε. Εσύ όμως που είχες αισιοδοξία, μπήκες στη θάλασσα? Μπήκα στη θάλασσα, γιατί εγώ πήγα νότια. Ναι, πήγα νότια και δεν είχε πάρα πολύ κύμα. Φυσούσε όμως και εκεί, δεν πειράζει. Εγώ πήγα προς Ρέθυμνο, ήταν ωραία, φυσούσε πάρα πολύ, είχε πολύ κύμα, αλλά είχαμε και κάποιες περιπέτειες που μάθαμε χθες από κάποια παιδάκια που χάθηκαν και δεν πρόσεξαν. Αυτό είναι που λέμε, ότι όταν ο αέρας αυξάνεται, ναι, να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι μας, αλλά με προσοχή. Πάντα να προσέχουμε. Ναι, να προσέχουμε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και να πηγαίνουμε θάλασσα να το απολαμβάνουμε, αλλά να έχουμε τα μέτρα μας. Αναφερόμενοι στο καλοκαίρι που έχει μπει για τα καλά. Νόμιζα αναφερόμενοι στα παιδιά. Ναι, και στα παιδιά. Το πιάσες. Λοιπόν, επειδή το καλοκαίρι ήρθε, πιο πριν όμως υπήρχε μια σχολική χρονιά που για κάποιους ήταν πολύ δημιουργική και για κάποιους πάρα πολύ πρωτότυπη. Τι να πούμε για νέους ανθρώπους που έχουν όρεξη, που έχουν δημιουργικότητα, είναι που έχουν ιδέες. Είναι η χαρά μας να βλέπουμε τέτοιους ανθρώπους που έχουν όρεξη να κάνουν καινούργια πράγματα. Καινούργια πράγματα. Τα καινούργια πράγματα, Άγγινε, καμιά φορά δεν είναι, είναι καινοτόμα από ποια άποψη. Είναι καινοτόμα όταν γίνονται σε κάποιες περιοχές απομακρυσμένες που δεν συνηθίζεις να ακούς τέτοιες ειδήσεις. Γι' αυτό και είμαστε χαρούμενες που. Βεβαίως, όπως παραδείγματος χάρη μικρά χωριουδάκια που δεν είναι κοντά στην πόλη. Για παράδειγμα, τώρα μιλάμε για τα Βορίζια. Μου αρέσει που το τονίζεις. Βορίζια, ναι. Υπάρχει αυτό το γιώτα στα Βορίζια. Ναι, της αρέσει να το λέει αλλιώς. Γιατί δεν το είπες αλλιώς, το απολαύσω. Το σωστό είναι Βορίζια. Εμείς τα λέμε τα σωστά, το όνομα με το... τα σωστά με το όνομά τους. Λοιπόν, εμείς σήμερα έχουμε την καλύτερη παρέα και είναι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης σχολικής χρονιάς σε αυτό το χωριό, σε αυτό το δημοτικό σχολείο. Έχουν έρθει εδώ να μας αναλύσουν και να μας μεταφέρουν σε αυτό το κλίμα που έζησαν, που μετρά 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ύπαρξης εκεί. Είναι κάποιοι από αυτούς που υπήρξαν οι δημιουργικοί φορείς για όλο αυτό το όμορφο που συνέβη. Έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο ή διευθυντή που θα μας λύσει ο ίδιος την απορία γιατί, τον κύριο Χάρη Γεωργιακάκη. Καλώς ήρθες. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε τον Στέλιο Κουτεντάκη. Θα πάω τελευταίο στη γυναίκα, επίτηδες. Εκπαιδευτικό. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και την Ειρήνη Σωμαράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθούμε καλό μήνα. Και καλή ξεκούραση και σε εσάς ως ονούπο. Και σε εσάς. Εκπαιδευτικούς. Και καλό καλοκαίρι, λοιπόν. Γιατί πρέπει να μαζέψετε ενέργεια για τις επόμενες που έρχονται δραστηριότητες την επόμενη σχολική χρονιά. Να μας μεταφέρετε λίγο στην προηγούμενη σχολική χρονιά και σε αυτές τις ωραίες δημιουργικές, τις καινούργιες ιδέες. Λοιπόν, ξεκινάμε με μένα. Ναι, είπαμε επειδή είσαι γυναίκα της παρέας, να το πάμε έτσι. Οκ. Αρχικά να δηλώσω ότι έχουμε βρεθεί σε σχολεία και της περιφέρειας και της πόλης. Για κάποιο λόγο τα σχολεία της περιφέρειας είναι πάντα πιο δοτικά, οπότε ενώ στην αρχή φαίνεται παράξενο ότι θα διανύσεις απόσταση, θα έχεις δυσκολίες κλπ. Εν τέλει η χρονιά κλείνει με κάτι πάρα πολύ όμορφο και αυτό βιώσαμε και φέτος. Είχαμε πολλές δυσκολίες, παιδιά ζωηρά, αλλά ταυτόχρονα παιδιά με φιλότιμο που είχαν διάθεση να μάθουν, οπότε αυτό βοήθησε και εμάς όντας συνοδοιπόροι τους, να βοηθήσουμε στη μάθησή τους. Είχαμε και πολύ καλή συνεργασία. Ήταν από τις λίγες χρονιές που η εκπαιδευτική μεταξύ μας μπορέσαμε να συνδυάσουμε την αγάπη και τη δουλειά και το σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Οπότε είχαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και ίσως ξεπεράσαμε τα όρια των προσδοκιών. Να βάλουμε μια ανατελεία και να μου λύσετε μια απορία. Ίσως φταίει σε αυτό το κλίμα το καλό και στη δημιουργικότητα ότι είστε όλοι νέοι. Σίγουρα φταίει και αυτό. Προφανώς η εμπειρία που κουβαλά κάποιος στην πλάτη του είναι πολύ μεγάλο όπλο. Όμως και η νεαρή ηλικία, οι φρέσκες ιδέες, η διάθεση για αναζήτηση νέων δρόμων σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Θα πάμε στον προϊστάμενο της παρέας, λοιπόν. Προϊστάμενος, γιατί είναι λογοθέσιο, όπως μας είπες, off camera. Ναι. Μιλάμε στον Ενικό, γιατί είστε όλοι πολύ κοντινές ηλικίες με εμάς. Και νομίζω ότι είναι αυθόρμητο ο Ενικός. Αισθανόμαστε άνετα. Τι συνέβη αυτή τη σχολική χρονιά, είσαι δεύτερη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ είμαι δεύτερη χρονιά εκεί. Τα παιδιά ήταν φέτος πρώτη χρονιά.
Έχει ξεκινήσει μια ωραία προσπάθεια στο Δημοτικό Σχολείο Βοριζιών από πέρυσι. Έχουν γίνει πάρα πολλές βελτιώσεις και εξωτερικά και εσωτερικά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό και έρχονται και εκπαιδευτικοί με διάθεση προσφοράς, οι οποίοι στηρίζουν αυτά τα παιδιά και δεν στηρίζουν μόνο τα παιδιά, αλλά και την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να έρχονται εκπαιδευτικοί που θέλουν να προσφέρουν, να δώσουν πράγματα σε αυτά τα παιδιά και να τα υποστηρίξουν. Το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων είναι ένα ξεχωριστό σχολείο, λοιπόν. Ως προς τι ξεχωρίζει? Να σου πω εγώ. ξεχωρίζει για τους ανθρώπους τους. Όπως είπαμε, είναι ένα επαρχιακό χωριό, ας πούμε, του Ψιλορίτη. Το φιλότιμο που είδαμε εμείς τα παιδιά. Και για πολλά άλλα. Έχουν διαφορετικές, πώς να το πω, διαφορετικές πεποιθήσεις από τα τριγύρω χωριά. Έτσι αλλιώς στην Κρήτη αυτό που βλέπουμε, αυτό που βιώνουμε στην ουσία είναι διαφορετικότητα των χωριών της τοπικής κοινωνίας. Το κάθε χωριό, ας πούμε, διαφέρει μεταξύ τους, είτε σε αντιλήψη για το... Τη δική του ιδιοσυγκρασία. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εμείς αυτό επικεντρώσαμε στα θέματα που... μας ενδιαφέραν για να τους δείξουμε, για να τους μάθουμε παραπάνω πράγματα. Αυτό που είπε και η συνάδελφος μου Ειρήνη, δηλαδή, από τις εμπειρίες μας, πραγματικά. Και όταν υπήρξε η θέληση κυρίως, είναι το βασικότερο, το κίνητρο ήταν αυτό. Η θέληση, μετά η ομαδικότητα που έφερε τα αποτελέσματα αυτά. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, δεν ξέρω ποιος θέλει, κάποιες από τις όμορφες ιδέες που μοιραστήκατε κι εσείς με τους μαθητές σας, τη δημιουργία του ηλεκτρονικού ή των ηλεκτρονικών βιβλίων που είδαμε ότι έγιναν και άλλα πολλά. Βλέπουμε τοιχογραφίες, βλέπουμε, θα δούμε και σε λίγο σε πλάνα, παιχνίδια που φτιάχτηκαν στην αυλή. Ηλεκτρονικά βιβλία, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι και λίγο πράγμα, ειδικά όταν μιλάμε για ένα σχολείο της επαρχίας. Με τα ηλεκτρονικά βιβλία ασχολήθηκα εγώ. Με το μεταπτυχιακό μου πρόγραμμα έχει να κάνει με νέες τεχνολογίες στο Δημοτικό Σχολείο. Οπότε εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα διαδραστικών τηλεδιασκέψεων με ένα άλλο Δημοτικό Σχολείο από το Ρέθυμνο. Και στην τελευταία μας τηλεδιάσκεψη έπρεπε να παρουσιάσουμε κάποιο υλικό που είχε σχέση με τους κινδύνους του διαδικτύου. Οπότε φτιάξαμε με λογισμικό που βρήκαμε στο διαδίκτυο και εικόνες και με τις φωνές των παιδιών μια ψηφιακή αφήγηση. Και μίλησαμε για θέματα όπως είναι ο εθισμός, όπως είναι ο εκφοβισμός, η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Γιατί πλέον στις μέρες μας είναι το διαδίκτυο κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε όλοι. Σίγουρα κάνει τη ζωή μας ευκολότερη, αλλά υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να τα προσέχουμε. Και πόσο μάλλον όταν πλέον τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία έχουν επαφή με το διαδίκτυο και το σχολείο πρέπει να τους καθοδηγήσει. Οπότε τα παιδιά ήταν δεκτικά σε όλα αυτά. Πάρα πολύ. Αρκετά. Ναι, ήταν και κάτι το οποίο ήταν για αυτούς καινούριο. Δεν το είχαν ξανακάνει και τους άρεσε ιδιαίτερα. Πέρα από το καινούριο όμως, όπως λες, μίλησες για έννοιες βαρύγδουπες πολύ. Και πόσο μάλλον για παιδιά δημοτικού. Γιατί μιλάμε για ηλικίες μέχρι 11, 12 ετών. Μέχρι 12 ετών. Και πάλι όμως, η αντιμετώπιση, ναι, είναι θετική όπως μας είπες, αλλά δεν συνάντησες δυσκολίες ή αντιδράσεις ίσως? Κοιτάξτε. Είναι ένα χωριό και ένα σχολείο σχετικά μακριά από τα αστικά κέντρα, δηλαδή είναι 50 χιλιόμετρα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν εικόνες και ερεθίσματα όπως έχουν και τα παιδιά που είναι σε ένα σχολείο μόλις. Γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, είναι ενήμεροι, έχουν δηλαδή παραστάσεις και μπορώ να πω ότι για όλα τα θέματα που απασχολούν τα παιδιά της ηλικίας τους είναι κοντά. Δεν είναι δηλαδή ότι τους λείπουν εικόνες, απλά εμείς προσπαθούμε όλο αυτό να το βάλουμε σε μία βάση, να το διαχειρίζονται σωστά. Δηλαδή, ό,τι θα κάνουμε και σε ένα σχολείο πόλης, κάνουμε και εκεί. Αυτό που θέλει να πει η Νίκη, φαντάζομαι εγώ, είναι ότι εκείνα τα παιδιά διαφέρουν από τα παιδιά της πόλης ως προς το ότι μεγαλώνουν ίσως σε κάποιο πιο συντηρητικό περιβάλλον, μία πιο συντηρητική οικογένεια, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, λόγω του μικρού της κοινωνίας. Εντάξει, υπάρχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Εντάξει, είναι ένα χωριό, οι γονείς οι περισσότεροι ασχολούνται με κτηνοτροφικές εργασίες, αλλά κάνουν το καλύτερο δυνατό για να παρέχουν όσο το δυνατό περισσότερα πράγματα και εικόνες στα παιδιά τους. Και πέρα από το ηλεκτρονικό βιβλίο, οι άλλες δραστηριότητες που είδαμε και στις εικόνες μας, τι άλλο ξεχωρίσατε εσείς από αυτά που δημιουργήθηκαν τη χρονιά αυτή? Ωραία, λοιπόν, κάναμε αρκετά πράγματα. Αυτό που προσωπικά εγώ ξεχώρισα ήταν η δραστηριότητα στα πλαίσια της φιλαναγνωσίας. Δημιουργήσαμε καμβάδες με το αγαπημένο βιβλίο της κάθε τάξης, εν πάση περιπτώσει, και είδαμε τη διάθεση των παιδιών να συμμετέχουν
σε μία δραστηριότητα καλλιτεχνικής φύσεως. Εκ πρώτης όψεως, αν δει κανείς τα παιδιά αυτά, μπορεί να θεωρήσει ότι ίσως ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν τη φύση. Δηλαδή γεωργικές, κτηνοτροφικές. Όμως είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες και το έδειξαν όσο πιο έμπρακτα γίνεται μέσα από τη δραστηριότητα αυτή. Αφήνουμε το νεαρότερο της παρέας τελευταίο. Τον Στέλιο, τον Κουτεντάκη, ναι. Να μιλήσει για τις στιχογραφίες και για τις ζωγραφιές. Βλέπουμε διάφορα στα πλάνα μας, βλέπουμε παιχνίδια. Κάποια έχουν ρίζες από πιο παλιά, νομίζω, πιο παλιά χρόνια. Ναι, είναι τα ξεχασμένα πέρα παιχνίδια, ναι, που είχαμε αναφέρει κιόλας. Είναι σπάνιο να βλέπουμε τέτοιες δράσεις σε σχολεία, δηλαδή εγώ δεν τους συναντάω συχνά. Είναι συχνό, αλλά είναι συχνότερο στα σχολεία της πόλης, εκεί που λες συνήθως ότι είναι και πιο εύκολο ίσως να έχεις τα εφόδια. Είναι πιο εύκολο να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις κάποια υλικά που ίσως το οικονομικό δεν είναι το ίδιο στην επαρχία. Εννοείται. Απλώς εμείς είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι θέλησαν να μας βοηθήσουν. Συνέδραμα σε όλο αυτό το έργο, ας πούμε, και κυρίως οφείλουμε πολλά και στον προϊστάμενο μας, εννοεί το Χάρη. Γιατί από την πρώτη μέρα μας έδειξε ποιους στόχους θα βάλουμε, ας πούμε, μπροστά αυτό και απλώς πράταμε αυτό. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ θετικοί, δηλαδή ό,τι και να τους λέγαμε, ας πούμε, τηλεφωνικός, και οι δράσεις άρεσαν πολύ στα παιδιά. Αυτό το θετικό κρατάμε, δηλαδή. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τα χρησιμοποιούν δηλαδή αυτά τα παιχνίδια? Εννοείται, και τα παιχνίδια που είναι έξω παίζουν, είναι διάφορα τα παιχνίδια δηλαδή που έχουμε έξω. Τους αρέσουν οι πτυχογραφίες, πραγματικά το σχολείο είναι κάτι, είναι όμορφο. Και θα πρέπει είναι να είναι και καλέσθητο αυτό. Ναι. Δημιουργικό, να σου εξάπτει τη φαντασία. Εννοείται. Και τους έχετε δώσει αυτή την ευκαιρία, σωστά? Από όσο φαίνεται, ακριβώς, ναι. Πώς είναι? Έχουν φαντασία από μόνα τους, συγγνώμη, αλλά... Ναι, η φαντασία θέλει ερεθίσματα ακόμα περισσότερα. Πώς εκπαιδευτικοί είστε στο σχολείο? Είμαστε τρεις στο πρωινό τμήμα. Γιατί είναι τριθέσιο, δηλαδή είναι πρώτη Δευτέρα στην διδασκαλία, τρίτη Τετάρτη και πέμπτη Έκτη. Μία κοπέλα ήταν στο ολοήμερο φέτος και είχαμε και δύο παράλληλες στηρίξεις, δηλαδή δύο κοπέλες που βοηθούσαν κάποια παιδιά με δυσκολίες. Και κάθε Τετάρτη είχαμε και ένα γυμναστή ο οποίος ερχόταν για 4 ώρες. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που είπε πριν ο Στέλιος, ότι τα βάλατε κάτω και είδατε τους στόχους και συζητήσατε τι θα γίνει και πώς θα ορίσετε τη σχολική χρονιά, τι προτεραιότητες θα δώσετε, γιατί πραγματικά θυμίζεται σκηνικό ταινίας. Σαν αυτός ο δασκάλος που βλέπουμε ότι είναι πραγματική έμπνευση, κάθονται, συζητούν και φτιάχνουν πράγματα για να κάνουν ένα ξεχωριστό σχολείο. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι ήσασταν κι εσείς στην αρχή της χρονιάς. Ακριβώς έτσι. Γιατί όσο δημιουργικά και να είναι τα παιδιά, που σίγουρα είναι όλα τα παιδιά, είναι εξαιρέτως, χρειάζονται και την κινητήριο δύναμη. Έτσι δεν είναι? Την όθηση αυτή. Την όθηση, ναι. Τι ήταν αυτό όμως που, δεν ξέρω, θέλω να το πάμε σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι των δυσκολιών. Γιατί ναι, μεν αναφέραμε ότι είναι μια πιο μικρή κοινωνία, είναι μια επαρχία απομακρυσμένη. Άλλες δυσκολίες όμως που πολλές φορές βλέπουμε στα μεγαλύτερα, στα αστικά κέντρα τέλος πάντων και σε σχολεία που έχουν περισσότερα εφόδια, αλλά λες εκεί θέλαμε μια παραπάνω βοήθεια, εκεί θέλαμε μια παραπάνω στήριξη. Εσείς δεν συναντήσετε δυσκολίες, δεν έχετε αντιμετωπίσει άλλου είδους δυσκολίες μέσα στη σχολική χρονιά, αυτή ή την προηγούμενη? Ναι. Όπως σε κάθε σχολείο, έτσι και στο Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, συναντήσαμε κάθε είδους καταστάσεις που προσδιορίζουν τις δυσκολίες της σχολικής ζωής. Αλλά επειδή συνεργαστήκαμε όλοι μεταξύ μας και επικοινωνήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τους γονείς, βρήκαμε τους τρόπους να διαχειριζόμαστε πολύ εύκολα δύσκολες καταστάσεις. Κάποια δύσκολη συμπεριφορά, κάποια δυσκολία που μπορεί να συνέβη μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Δεν αντιμετωπίσαμε δηλαδή πολύ, πώς να το πω τώρα, ακραίες καταστάσεις στα φυσιολογικά επίπεδα και όπως συμβαίνει σε κάθε σχολείο. Απλά η διαφορά είναι ότι εμείς είμαστε λιγοθέσια σχολική μονάδα. Δηλαδή εμείς έχουμε 34 παιδιά. Σίγουρα σε ένα σχολείο της πόλης που είναι 200 παιδιά, εντάξει, είναι και διαφορετικοί συσχετισμοί. Αλλά πάντα δημιουργούνται και καταστάσεις που πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις διαχειριστούμε και να τις αντιμετωπίσουμε. Εγώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω δηλαδή τους συναδέλφους μου εδώ, γιατί ήταν πολύ σημαντικό το κομμάτι της συνεργασίας. Δηλαδή σε όλα τα επίπεδα συνεργαστήκαμε άψογα για το καλό των παιδιών πάνω απ' όλα. Και όχι, δεν κοιτάξαμε πιο πολύ τον εαυτό μας με την έννοια ότι βρισκόμαστε σε ένα απομακρυσμένο χωριό, κάνουμε ώρα να πάμε,
πιο πολύ μας ενδιαφέρει να δώσουμε πράγματα, να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά και μέσα από τη διάθεση της προσφοράς και της συνεργασίας όλα αντιμετωπίζονται, όλα διαχειρίζονται και όλα γίνονται καλύτερα με τον καιρό. Και μπαίνουν και τα ώρα και το σχολείο παίρνει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και τα ίδια τα παιδιά. Και πραγματικά αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια ήταν και ο Στέλιος και η Ειρήνη και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που ήμασταν και πέρυσι και φέτος εκεί. Κάνατε διαδρομή για να πάτε, καλά το κατάλαβα. Ναι. Δεν μένατε, δεν έμενε κανείς εκεί. Όχι, όχι. Κάθε μέρα δηλαδή διανύεται 50 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο για να βρεθείτε στα Βορίζη. Αυτά είναι σαν αυτά τα υπέροχα ρεπορτάζ που γίνονται κατά καιρούς με τις απομακρυσμένες περιοχές και τις υπέροχες ανθρώπους. Ναι, μπορούσαμε να κάνουμε κάθε μέρα ένα ρεπορτάζ μέσα στο. Ναι, αξίζει. Γιατί ζήσαμε και ένα χειμώνα δύσκολο. Πολύ, με πολλές βροχοπτώσεις, με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Και παρόλα αυτά έχουμε τέτοιο αποτέλεσμα. Είπατε ότι σχεδιάζετε κάτι για την επόμενη σχολική χρονιά. Έχετε κάτι κάτω και σχεδιάζετε τι πρόκειται να ακολουθήσει, το σκέφτεστε, θα είναι κάτι καινούριο. Θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Είναι λεπτό θέμα. Δεν ξέρουμε πού θα είμαστε. Γιατί κάθε φορά, σε κάθε πρόσληψή μας, τοποθετούμαστε σε διαφορετικά σχολεία. Αν είμαστε στο ίδιο σχολείο, σίγουρα έχουμε στο νου μας πολλά πράγματα που θέλουμε να φτιάξουμε, να βελτιώσουμε και να κάνουμε καλύτερα. Από πού αντλείς έμπνευση εσύ, Ειρήνη? Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα τα οποία ίσως είναι και καινούργια και πρωτοπόρα και σίγουρα θα έχετε στο μυαλό σας πράγματα τα οποία όντως μπορεί να μην τα έχουμε συναντήσει και στην πόλη και γενικότερα να είναι τελείως καινούργια. Από πού αντλείς αυτή την έμπνευση? Νομίζω ότι κάθε χρονιά έχοντας διαφορετικούς μαθητές, οι ίδιοι είναι εκείνοι που σου δίνουν την έμπνευση, το κίνητρο. Για να μπορέσει να προσαρμόσει το επίπεδο των δραστηριοτήτων. Οπότε έχει να κάνει καθαρά με το επίπεδο των παιδιών. Κάποια χρονιά μπορεί κάποια παιδιά να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν πλήρως σε κάποιες δραστηριότητες, τις οποίες μπορούν κάποια άλλα την επόμενη χρονιά. Εξαρτάται πιο πολύ από τη δική τους όρεξη και το φιλότιμο. Αυτό δηλαδή που εμένα με τράβηξε πάρα πολύ φέτος, που δεν το είχα συναντήσει σε άλλα σχολεία, για να είμαι ειλικρινής, είναι η ποιότητα των παιδιών μακριά από τη τεχνολογία. Είδα μια άλλη επικοινωνία, είδα ένα άλλο τρόπο διαχείρισης του λόγου, των συναισθημάτων, των προθέσεων. Θεωρώ ότι τα παιδιά στα Βορίζια το έχουν αποκτήσει αυτό, επειδή είναι μακριά από την τεχνολογία και ήταν εκείνο το οποίο με όθησε να κάνω ό,τι καλλιτεχνικής φύσεως μπορώ μαζί τους. Ειρήνη, αυτό είναι κάτι που το συζητάμε πολλές φορές. Πολύ σημαντικό. Στην εκπομπή, πόσο σημαντικό είναι τελικά, πόσο πολύ βοηθάει η τεχνολογία και πόσο μπορεί να κάνει κάτι. Έχει κάποιους κινδύνους. Και το βλέπουμε και από μικρή ηλικία. Ναι. Πολύ μικρή ηλικία. Πρόσφατα πάλι βγήκαν τα αποτελέσματα με τα παιδιά που χρειάζονται απεξάρτηση. Το ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη το διαθέτει η Ελλάδα. Μια πρόσφατη έρευνα. Θεωρείτε και για το Στέλιο Παϊφύρο και για το Χάρη. Ναι. Θεωρείτε ότι αν ήσασταν σε. Ή μάλλον είστε τη χρονιά αυτή σε ένα άλλο σχολείο, μεγαλύτερο. Θα μειωθεί αυτό το ενδιαφέρον, αυτή η έμπνευση για τέτοια πράγματα? Γιατί πολλές φορές το να είσαι σε ένα απομακρυσμένο ή σε ένα μικρό σχολείο, λιγοθέσιο, έχεις περισσότερη δημιουργικότητα, μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα με λιγότερα παιδιά. Θα μπορούσες και εσύ και ο Χάρης να είστε στην ίδια κατάσταση αν ήσταν σε άλλο σχολείο? Λοιπόν, όσον αφορά εμένα, ας πούμε, έχω δουλέψει σε μεγαλύτερα σχολεία του Ηρακλείου επί 4 χρόνια. Η έμπνευση όμως είναι κάτι υποκειμενικό, θα έλεγα. Δηλαδή, αφορά τον εαυτό μας σαν ανθρώπους, τι θέλουμε να δώσουμε γενικά σαν επάγγελμα, αν μπορείς να το πεις επάγγελμα. Αυτό η λέξη λειτουργήμα, όσο μεγαλώνω, το καταλαβαίνω περισσότερο. Γιατί στην αρχή, όσο είσαι πιο μικρός, λες δάσκαλος, εντάξει, αλλά πραγματικά είναι λειτουργήμα με όλη τη σημασία της λέξης. Η δημιουργία τώρα και η δημιουργικότητα. Τι να πω, εγώ φέτος νιώθω τυχερός γιατί είχα πραγματικά αυτή την ομάδα. Ωραία. Του χρόνου μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Να μην ταιριάζει με όλους, με όλο το σύνολο. Σε ένα μεγάλο σχολείο που είναι περισσότεροι οι συνάδελφοι, αυτά δεν θα τα βρει σίγουρα με όλους, δεν θα συμφωνήσει σε κάποια πράγματα. Μπορεί να θέλαμε να ακούσουμε και αυτό, να ξέρεις. Το ξέρω, αλλά. Ότι η ομάδα αυτή είναι μαγική ομάδα, γι' αυτό. Είναι μια πολύ καλή ομάδα πάντως. Δηλαδή, επειδή τα χωριά γνωριζόμαστε όλοι λίγο πολύ μεταξύ μας, συνάδελφοι από τα γύρω χωριά και αυτά. Ήμασταν, θα πω, η εξαίρεση στον κανόνα, ας το πω έτσι. Απλώς, ήμασταν, ναι, τυχεροί. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό για τη φετινή χρονιά. Αυτό. Όντως είναι, όπως το είπες, είναι λειτουργήμα. Και εγώ αυτό πιστεύω για τους δασκάλους, γιατί εκτός από το ότι έχουν άμεση επαφή με τα παιδιά, προσπαθούν να τα καθοδηγήσουν στο σωστό δρόμο. Εσύ, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό? Το είχες από μικρό στο μυαλό σου ή προέκυψε? Εγώ προέρχομαι, ας πούμε, από μια μεγάλη οικογένεια. Έχω 5 αδέρφια στην ουσία. Είμαι ο δεύτερος τη τάξη.
Είναι σαν να μεγάλωσα τα πιο μικρά μου, για παράδειγμα. Αγαπώ τα παιδιά από μικρός, δηλαδή πάντα το έχω αυτό, ακόμα και σήμερα. Πρώτα αυτό είναι σε καθοδηγεί, ας πούμε, από μόνο του. Τώρα επαγγελματική πορεία, ήθελα δικηγόρος τότε. Μου έτυχε η σχολή στον Βόλο, ας πούμε, τα παιδαγωγικά, το παιδαγωγικό ειδικής αγωγής που έχω βγάλει εγώ. Η σχολή ήταν πάρα πολύ καλή. Ότι είσαι και σε τμήμα ένταξης, ναι, που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είμαι ειδικής αγωγής εκπαιδευτικός εγώ. Οπότε ασχολούμαι με τα λεπτά θέματα της εκπαίδευσης, με ειδικές ανάγκες στην ουσία, με τις ειδικές δυσκολίες και αυτά. Μου άρεσε, το ακολούθησα. Ισχύει ότι τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να έχουν πιο έντονο έτσι, το αίσθημα της δημιουργικότητας, ότι μπορεί να έχουν καλλιτεχνική φύση και να περισσότερο από κάποιο άλλο παιδί, το οποίο μπορεί να θέλει να παίξει πιο πολύ, να είναι στο κινητό, στο διαδίκτυο. Εντάξει, εννοείται. Όλα τα παιδιά νομίζω είναι δημιουργικά, αρκεί να μπορείς να το βγάλεις κι εσύ. Δηλαδή, ο ρόλος μας είναι κι αυτός. Χάρη, είπες πριν, ναι, πάλι off camera, να σε αποκαλούμε πρώην προϊστάμενο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, εσύ θα ήθελες να βρεθείς ξανά στα Βορίζια? Εμείς όλοι είμαστε αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Δηλαδή, η σύμβασή μας τελειώνει τώρα, 21 Ιουνίου. Ουσιαστικά, σταματάμε να εργαζόμαστε. Περιμένουμε πάλι το Σεπτέμβριο να μας επαναπροσλάβουν. Εμένα είναι συνειδητή επιλογή μου να βρίσκομαι εκεί. Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν ξεκινάς ένα έργο, μια προσπάθεια και μπορείς, σου δίνει τη δυνατότητα να το συνεχίσεις, καλό θα είναι να ανταποκριθείς ξανά στο κάλεσμα σε εισαγωγικά του σχολείου και των συνθήκων. Θα ήθελα να είμαι εκεί και πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι άλλη μια πολύ δημιουργική χρονιά και μακάρι, το εύχομαι, να μπορέσουν να έρθουν και τα παιδιά που ήρθαν και φέτος ή και όποιοι άλλοι και αν έρθουν, να ξέρουν ότι το πλαίσιο και το σχολείο είναι πάντα ανοιχτό και είναι όλοι καλοδεχούμενοι. Και όχι μόνο από μένα, και από τα ίδια τα παιδιά και την τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι η τοπική κοινωνία ήταν έτσι πολύ τυχερή που έπεσε σε τέτοια χέρια. Μία-δύο χρονιές όσες ήταν αυτές. Και το σημαντικότερο τελικά είναι αυτό που όντως, όπως είπα πριν, βλέπουμε στις ταινίες. Γιατί όταν είσαι ένα τέτοιο κλίμα, όταν είσαι μια τέτοια ομάδα, είναι αυτό το ομαδικό κλίμα που λείπει πολλές φορές από σχολεία της πόλης. Ή αν θέλεις, κάποιες συγκρούσεις που υπάρχουν, όσο περισσότεροι είναι μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον. Εσείς καταφέρατε και έχετε κερδίσει και τις καρδιές των παιδιών και της περιοχής. Βλέπω ότι γελάτε, αλλά δεν ξέρω αν το θεωρείτε υπερβολή. Δεν είναι. Καλά, το πιστεύω. Το πιστεύω. Γιατί κάτι τέτοιο έψαχναν, θεωρώ, οι γονείς για να γίνει διαφορά. Όσον αφορά αυτό, οι γονείς έρχονται και σας λένε πράγματα, σας δίνουν feedback, οτιδήποτε. Είτε να πει ο κύριος. Κοιτάξτε, με τους γονείς, πάντα οι σχέσεις μας πρέπει να είναι σωστά επικοινωνιακά δομημένες. Ώστε να μπορούν και εκείνοι να καταλαβαίνουν τι ζητάμε κάθε φορά από αυτούς για τα παιδιά τους. Η επικοινωνία μας είναι πάρα πολύ καλή, δηλαδή μπορούμε έτσι και συνεργαζόμαστε, μας ακούνε, καταλαβαίνουν και σιγά σιγά χτίζεται και μια σχέση εμπιστοσύνης. Δηλαδή μπορούμε να εξηγήσουμε και πράγματα που μπορεί για κάποιες περιοχές εκεί να μην μπορούσαμε πιο πριν να τα πούμε με την ίδια άνεση. Αλλά τώρα μπορούμε να τα εξηγήσουμε ακόμα περισσότερο και οι ίδιοι είναι πολύ δεκτικοί στο να καταλάβουν και να συνεργαστούν μαζί μας. Δηλαδή δεν είναι, πώς μπορώ να το πω τώρα, όπως φαντάζεται κάποιος, άνθρωποι που εντάξει, επειδή έχουν και το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο, δεν θα ενδιαφερθούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν ώστε να παρέχουν στα παιδιά τους ίσες και όσο το δυνατό και ακόμα περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με παιδιά άλλων περιοχών. Εμείς συζητούσαμε πριν έρθετε αν έχετε ζήσει αστεία περιστατικά. Γιατί καμιά φορά στα χωριά γίνονται ιερότερες ιστορίες. Οπότε πριν κλείσουμε, θα θέλαμε είτε από όλους σας είτε από κάποιον να μοιραστείτε κάτι αστείο που συνέβη. Τι να πούμε τώρα, τα ανέκδοτα που έχουν βγει από χωριά, σαν αυτά. Και όχι, δεν το λέω με κάποιο ύφος. Έχεις τέτοια τροφή να πάρεις από παιδιά του χωριού ή τέλος πάντων της επαρχίας, που δεν μπορεί να μην έχετε ζήσει κάτι αστείο. Κάτι που σας έχει μείνει στη μνήμη. Να πω εγώ. Και όλοι μαζί. Λίγο στέλιο, θυμάστε, έτσι. Λοιπόν, μία μέρα ήμουνα στο γραφείο και ανοίγει την πόρτα ένα παιδάκι έτσι έντρομο. Του λέω, τι έπαθες? Μου λέει, πού είναι αυτός? Το ποιος? Μου λέει, ο Στέλιος. Και έψαχνε τον κύριο Στέλιο γιατί είναι ο αγαπημένος του δάσκαλος. Ήθελε αυτός να τον περιθάλψει γιατί είχε χτυπήσει κάπου και ήθελε συγκεκριμένα τον κύριο Στέλιο να τον βοηθήσει. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο τον ζήτησε. Δηλαδή, τον έψαχνε σαν να είναι
Ένα δικό του άνθρωπο. Έχει διάλεκτο βέβαια. Ναι, ναι. Αυτό περίμενα, αλλά δεν μα το είπε. Πού είναι και ο Σες. Άλλο ένα σημαντικό που δεν αναφέραμε, ότι είναι μικρή η κοινωνία, είναι λίγα τα παιδιά, αλλά έχετε πιο στενή σχέση μαζί του. Γιατί αυτό εννοείται. Είστε πιο. Ναι. Δεν μα ειρήνη ω γυναίκα, δεν έχει ζήσει κάτι πιο αστείο. Κάποιο αστείο περιστατικό τώρα δεν μου έρχεται η αλήθεια στο μυαλό. Είχαμε έτσι διάφορα. Περισσότερο αστείες ήταν οι ατάκες από τα παιδιά. Ενδεικτικά θυμάμαι τις πρώτες μέρες, ρώτησα ένα μαθητή μου, δεν θέλω να αναφέρω όνομα για λόγους φορήτου, του σχολίασε το όνομά του, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο και βασιλικό. Το παιδί λοιπόν δεν μπορούσε να καταλάβει ότι το δικό του όνομα το είχε κάποιος βασιλιάς, οπότε με ρώτησε, ήταν Βοριζανός. Ήταν. Γιατί δεν υπήρχαν βασιλιάς στα Βοριζανός. Γιατί όχι. Τι πήγες να πεις, Στέλιο, ξέρετε, διακόψαμε. Τίποτα. Εγώ, παράδειγμα ας πούμε, που μου ήρθε, είναι τόσα πολλά τα περιστατικά πραγματικά που λέγαμε πολλές φορές εμείς ότι πρέπει να τα γράψουμε. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά ατελείωτες ώρες γέλιου. Εγώ το τελευταίο μου που θυμάμαι. Με θετικό πρόσημο πάντα. Πάντα. Τους έβαζα τραγούδια που μου αρέσαν και αυτά ή τους άρεσαν. Ήθελα να δω γενικά, τους έδινα ερεθίσματα μέσω της μουσικής. Τους βάζω λοιπόν ένα τραγούδι. Του κόσμου οι πέντε θάλασσες. Mm. Βλέπει ο μαθητής τον τίτλο, μου λέει: «Γιατί κύριε, μόνο πέντε είναι οι θάλασσες», λέει. Λοιπόν, εσύ είσαι πιο βαρύς τύπος στα κριτικά της παρέας, να ξέρεις. Έχω μεγαλώσει το χωριό αυτό. Εκεί. Έχω μεγαλώσει το χωριό, όχι στα Βορίζια. Από ποιο χωριό? Από την Πλατιώτησα, ένα μικρό χωριό στο νότιο του Μονοφατσίου. Στον πύργο εκεί κοντά. Μονοφάτσι, λοιπόν. Για εσύ, Ειρήνη. Εγώ έχω καταγωγή από Αγία Πελαγία, Παιδιάδα. Α, εσύ είσαι. Χάρη. Εμένα η καταγωγή μου είναι από τον Πρινιά, κοντά στην Αγία Βαρβάρα και από το Ροπέδιο Λαστείου. Είμαστε κοντοχωριανοί δηλαδή. Και τριγύρω. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Νιώσαμε πάρα πολύ ωραία και νιώσαμε σαν σκηνοθέτες ενός έργου που πήρε μέρος, έλαβε μέρος την προηγούμενη χρονιά. Γιατί, ναι, έτσι είναι. Δώσουμε πολλά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε, γιατί αξίζετε συγχαρητήρια και να συνεχίσετε να το κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε εδώ. Ήταν πολύ όμορφη κουβέντα που κάναμε. Ποτέ δεν ξέρει, μπορεί το χρόνο να σας συναντήσουμε σε κάτι άλλο. Τελείως διαφορετικό. Και να δείχνουμε πάλι άλλα πράγματα από άλλα σχολεία. Ή στο ίδιο χωριό και να έχουμε τη συνέχεια. Να κάνουμε σχολεία εκπομπή. Έτσι. Εννοείται. Ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.